Καλωσορίστε στην παρέα μου, στην παρέα μας, στην προσωπική παρέα και έτσι να μοιραστούμε μια όμορφη, αληθινή ιστορία φερμένη λίγο από τα παλιά, όμως έχει μέσα της πολύ ομορφιά. Κάτι ίσως διαφορετικό, μπορεί και καινούριο, όμως ναι, αν το ψάξουμε μέσα στο μυαλό μας για τη ζωή μας, γιατί όπως σας είπα, διαλέγω αυτά που εσείς μου στέλνετε, όπως το συγκεκριμένο το στείλω ο αδερφός Βασίλειος, και με τη δική μου πινελιά, τη σκέψη μου, κάτι να βάλω, κρατώντας όμως ατόφιο τον πυρήνα της διδακτικής αυτής ιστορίας, για να βοηθήσω όλους για το καλύτερο. Αχμέτ ήταν ο βοηθός του μεγάλου των οικονομικών του Σουλτάνου, εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Άνθρωπος πλούσιος, λεφτά και τον σεβόταν. Πιστός στους παππούδες, στο παρελθόν. Ήταν δηλαδή αυτό που λέμε ατόφιος, σκληρός, γενναίος μουσουλμάνος. Απλά το πίστευε. Ήταν μόνος του. Και στη δούλεψή του είχε το Χαλίλ, ένα παλικαράκι, 10-11 στο περίπου. Τρέχα από εδώ, φέρε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Και μέσα στο σπίτι δύο Ρωσίδες, η μία μεγάλη, η Βέρα, η μικρότερη, Όλγα. Ήταν όμως ορθόδοξες, αλλά στη δουλειά τους, κυρίες, διαμάντιες στο αποτέλεσμα, εγγύησε στο σπίτι ό,τι το καλύτερο είχε ο Αχμέτ, ο Τούρκος. Ο καιρός περνούσε κάθε μέρα, με τις δουλειές, μέσα έξω. Ο Τούρκος θα πιστεύω του, στη θρησκεία του, πάντα όμως, σε μια παρένθεση επιτρέψτε μου, κύριος. Δεν ενόχλησε, δεν προσέβαλε, δεν πείραξε κανέναν. Μια και δυο, οι δυο Ρωσίδες ήταν ορθόδοξες και είχαν μέσα τους να καίει φλόγα της εκκλησίας. Και αφού τα είπαν, τον πλησίασαν. «Αφέντη», του είπαν, «είμαστε ορθόδοξες. Θέλουμε να πηγαίνουμε στην εκκλησία μας. Κάθε μέρα, και αν δεν γίνεται, Κυριακές, μεγάλες γιορτές. Να πηγαίνουμε». Μουρμούρισε ο Τούρκος. Λέει ο Αχμέτ, «Ποιος θα κάνει τις δουλειές? Ο μικρός είναι λίγο τεμπελάκος. Δεν γίνεται. Άντε, να πας εσύ η μεγαλύτερη γριά και εσύ να μείνεις πίσω για τις δουλειές. Τι να κάνουν? Έτσι, έτσι». Ξεκίνησαν λοιπόν και η Βέρα κάθε μέρα, το πολύ κάθε δεύτερη, στην εκκλησία. Και όταν πάλι γύριζε πίσω, είχε μαζί της σαν φυλαχτό ένα κομμάτι αντίδρο, μικρούτσικο. Και τότε είναι στην Όλγα που το περίμενε με καρδιοχτύπη. Από την καρδιά της μέχρι το τελευταίο ψυχουλάκι με μπες στο πάτωμα. Έκανε το σταυρό της και το έτρωγε. Και αυτό ήταν πολύ δύναμη για εκείνες. Και οι μέρες περνούσαν. Η μία ερχόταν, η άλλη έφευγε. Ηρεμία, ησυχία, μες στο σπίτι του Αχμέτ. «Μα στάσου». Και ένα πρωί όπως ετοίμαζε τον καφέ, η Όλγα με το μικρό Χαλίλ για να πάνε το δίσκο στον αφέντη, με τον καφέ του, με το γλυκό του, με το νεράκι του προσεγμένα. Μία μέρα, δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα και μια μέρα τι λέει ο Αχμέτ? «Στάσω εσύ εδώ να σου πω». Κοιτάζει. «Ορίστε αφέντη». Η Όλγα, η νεαρότερη Ρωσίδα. «Η ανάσωμο σχοβολάει, άρωμα, κάτι κάνεις, κάτι μαγειρεύεται στην κουζίνα». «Όχι αφέντη μου, δεν τρώω τίποτα από το πρωί». «Δεν γίνεται, μου σχοβολάς. Φεύγοντας όλο το δωμάτιο έχει μια υπέροχη μυρουδιά, κάτι κάνεις». «Όχι», λέει, «δεν τρώω τίποτα το πρωί». Έφυγε. Έχει το παππούς Αχμέτ, ο Τούρκος, και τσαμακώνει το μικρό που του λέει: «Μα τώρα εδώ πέρα παίρνουν κάτι, γίνεται. Τι κάνουν αυτές μέσα, τι μαγειρεύουν?» «Δεν ξέρω», λέει εκείνος. «Δεν βλέπω, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω». Πέρασαν οι μέρες. Αυτό συνεχιζόταν. Και ήταν έντονο μέσα στο μυαλό του, στη μύτη του Αχμέτ. «Αυτή κάτι τρώει και μου το κρύβει, κάτι κάνει. Πώς μου σχοβολάει τόσο πολύ το στόμα της?» Κάθε μέρα ρωτούσε, κάπου βαρέθηκε, αλλά του είχε μείνει. Ένα πρωί από μόνη της του λέει η Ρωσίδα, τον λέει: «Αφέντη, ξέχασα, συγγνώμη». «Τι, πες μου». «Όντως, κάτι», λέει, «τρώω το πρωί». «Τι τρως?» Εκείνος ανοίγει τα μάτια και περιμένει. «Τι, πες μου, πώς μου σχοβολάς? Τι, είμαι τόσο», λέει, «περίεργος». «Να, έχετε από την εκκλησία η Βέρα και μου δίνει ένα κομμάτι αντίθωρο. Και γιατί δεν μου το πες?» «Το ξέχασα, αφέντη, δεν είπα ψέματα, ξέρεις. Είμαι στη δούλεψή σου χρόνια. Ποτέ δεν είπα ψέμα». «Το ήξερε ο αφέντης, το ήξερε ο Αχμέτ». Δεν επέμενε. «Αλλά πες μου, τι στο?» Και αφήνει και μια τουρκική λέξη που δεν ξέρω να σας την πω. «Τι είναι αυτό το αντίδωρο?» «Αυτό», το απαντάει η Όλγα, «είναι ευλογημένο ψωμί. Πάνω στην Αγία Τράπεζα των Ορθοδόξων το ευλογεί ο παπάς. Και είναι ευλογία από τους Αγίους και από τον Χριστό μας. Αλλά εσύ αυτά», του λέει,
Δεν τα καταλαβαίνεις. Μη σκοτίζεσαι. Είναι τον Ορθοδόξο. Εσύ έχεις άλλο πράγμα. Μη στενοχωριέσαι. Δεν απάντησε ο Αχμέτ. Έμεινε σκεπτόμενος. Έφυγε η Όλγα. Έφυγε ο μικρός. Το σκεφτόταν. Τον έκυγε μέσα του. Σηκώθηκε και ας να κατέβει τα ρούχα στις ντουλάπες. Ανέβηκε στα επόγεια. Μπήκε, βρήκε. Τράβηξε εκείνο που ήθελε. Και πριν την άλλη καλά-καλά ξημερώσει το πρωί, ντύθηκε με ρούχα που θα μοιάζαν χριστιανικά και έτρεξε στην πρώτη εκκλησία. Περίμενε. Μπήκε και κρύφτηκε εκεί που δεν είχε ούτε καντιλάκι να μην φαίνεται. Να δει τι είναι αυτή η λειτουργία των χριστιανών, τι κάνουν οι παπάδες εκεί μέσα. Και επιτέλους είδε. Σε κάποια στιγμή όταν ο νεράς βγήκε να κάνει τη μεγάλη είσοδο, είδε τον παπά μέσα στο φως. Και δεν πάταγε στη γη. Χαζεύει ο Τούρκος. Ο μουσουλμάνος τρελαίνεται. Τι είναι αυτό, κοιτάζει. Και όταν προσθέλος βγήκε ο ιερέας για να ευλογήσει τους χριστιανούς, έφαγαν από τα χέρια του ιερέα κάτι σαν ακτίνες, σαν φως, και πήγαιναν πάνω στο κεφάλι του κάθε χριστιανού, Ορθοδόξου, όχι όμως το δικό του. Γιατί σε μένα, σκέφτηκε. Δεν του μείνε καλά μέσα στο μυαλό του. Και ακολούθησε πολύ δρόμος. Την άλλη μέρα σε άλλη εκκλησία. Σε άλλη εκκλησία. Σε άλλη εκκλησία. Δεν είχε καταλάβει ο Φουκαράς. Αυτός ο απλός άνθρωπος, αυτή η καθαρή καρδιά, η μουσουλμάνικη, πως ο Χριστός τον είχε πάρει κατά τόπι. Δεν το βλέπε. Τον είχε πάρει από κοντά και τον πήγαινε. Πέρασαν οι μέρες. Το είδε σε όλες τις εκκλησίες το ίδιο θαύμα. Και από εκεί, αδέλφια μου, το πότε κατηχήθηκε, το πότε βαπτίστηκε, το πότε μυρώθηκε, τι όνομα πήρε, δεν μάθαμε ποτέ. Όμως έγινε Ορθόδοξος σε όλη του την υπόλοιπη ζωή. Και μια μέρα είχαμε μαζευτεί εκεί όλοι οι βεζίρες στον Σουλτάνο και τα λέγανε. Και ήταν το ερώτηση, και ήταν η ερώτηση, και ήταν η κουβέντα. Τελικά, ποιο είναι το πιο σημαντικό, το πιο ωραίο πράγμα σε όλο τον κόσμο. Ακούστηκαν πολλά και έφτασε και σε αυτόν και του λένε βεζίρης. Εσύ Αχμέτ, τι λες, δεν μιλάς. Πριν πει, ήταν σκεπτόμενος, πολύ ήρεμος και αμέσως σαν να λούστηκε από ένα φως. Το είδαν όλοι. Δεν το σκέφτηκε, δεν το νιώσε μόνο Αχμέτ και τους είπε, αγάδες μου, αδέρφια μου, το πιο μεγάλο, το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο είναι η πίστη των Ορθοδόξων. Κανείς δεν είπε τίποτα. Κανείς δεν αντέδρασε και χάθηκε η κουβέντα εκεί μαζί και ο χρόνος πάνε πίσω. Εδώ φίλοι μου, κλείνω αυτή η ιστορία που μου χαρίσατε και τη μοιραζόμαστε παρέα για να δούμε και να τονίσουμε ότι, αδέρφια μου, ο Χριστός μας κυνηγάει κάθε μέρα από όλες τις μπάντες, αρκεί να θέλεις. Άμα η καρδιά σου είναι γεμάτη, η καρδιά μου είναι γεμάτη με εγώ, με εσύ, με λεφτά, με καλοπέραση, δυστυχώς δεν χωράει. Ο Χριστός θέλει καθαρή και άδεια καρδιά να μπει και να βασιλεύσει. Άμα είναι βασιλιάς, τι μπορεί να κάνει? Δεν γίνεται. Βλέπει ο ερωτευμένος. Τι λέω ένας στον άλλον και άλλοι στον άλλον. Εγώ μόνο για σένα και άλλοι δεν χωρά. Έτσι είναι και ο Χριστός. Μας θέλει μόνο για αυτόν και απόλυτα. Αλλά πρέπει να θέλεις. Γιατί άμα δεν θέλεις, δυστυχώς δεν γίνεται. Και από το πιο απλό πράγμα, το πιο ταπεινό, το πιο όμορφο, θα σε κυνηγήσει, θα σε ψάξει και ξέρετε, θα σου φέρει και τρικυμίες και χαρές και λύπες και αγάπες και έρωτες και πληγές και λεφτά και διασημότητα, τα πάντα. Αρκεί να καταλάβεις ότι πίσω από αυτό το φιλμ της εικόνας είναι αυτός. Και αν το θέλεις, θα στο ξεδιπλώσει και να πάρεις μόνος μολύβι και να γράψεις το όνομά σου. Και από εκεί ξεκινάει ο αγώνας, η δυσκολία και οι ομορφιές. Αρκεί όμως το σημαντικό να θες. Αν δεν θες, ο Χριστός μας, αδέρφια μου, στην Ορθοδοξία μας δεν έχει διαταγές. Πρέπει τώρα να το κάνει, αλλιώς θα μείνεις απ' έξω. Αν θες και αν δεν θες, είναι επιλογή σου. Στα μπέλος κλίμης, τα σέβη μου.